Βρισκόμαστε στο κλειστό κήπεδο Αρτάκης, όπου σε λίγη ώρα ο Πανιώνιος θα υποδεχτεί την Παλίνη για την τέταρτη αγωνιστική της Α2 Βόλεϊ Γυναικών. Έχω δίπλα μου την Φωτεινή Μπίσκου. Φωτεινή, παλέψατε πολύ σήμερα, έτσι όπως εξελίχθηκε και το παιχνίδι, αλλά στο τέλος δεν τα καταφέρατε. Τι πιστεύεις ότι έφταξε, πού πιστεύεις ότι κρίθηκε το παιχνίδι? Καταρχήν ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι το παιχνίδι κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Απλά βγήκαν κάποια πράγματα λάθος σε εμάς και δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε λίγο, να φέρουμε το παιχνίδι στα μέτρα μας. Αυτό ήταν το λάθος. Και μας γύρισε όλο το παιχνίδι. Είναι η πρώτη φετινή ήττα της ομάδας μετά από 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Τι προβλέπει η συνέχεια τώρα για την ομάδα? Δεν κοιτάμε ότι χάσαμε, γιατί ήταν ένα παιχνίδι που ήταν 3-2, οπότε αν ήταν καθαρό το σκορ θα ήταν πιο άσχημο από τώρα. Κοιτάμε παραπάνω τα παιχνίδια μας και θεωρώ ότι θα τα πάμε εξίσου καλά. Δεν αγχωνόμαστε για τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Μαζί μου έχω την Δανάη Μουρατίδη. Δανάη, ο Πανιώνιος δεν τα κατάφερε, προσπάθησε αρκετά, έχασε στο πέμπτο και τελευταίο σετ. Τι κρατάτε και τι πετάτε από αυτό το παιχνίδι? Τι κρατάμε? Δύσκολη ερώτηση. Εντάξει, ήταν ένα κακό παιχνίδι. Συμβαίνουν αυτά. Μερικές φορές θα κάνουμε και κακά παιχνίδια. Η ομάδα ήταν λίγο περίεργη. Αλλά κρατάμε το γεγονός ότι θα βελτιωθούμε, θα κάνουμε προπόνηση, θα προσπαθήσουμε περισσότερο την επόμενη φορά. Θα μας γίνει μάθημα ότι όταν δυσκολευόμαστε πρέπει να είμαστε πιο ήρεμες και θα βελτιωνόμαστε σταδιακά. Είναι τέταρτη αγωνιστική. Αυτό. Ένα από τα θετικά είναι ότι δεν ιτηθήκατε με καθαρό σκορ, ιτηθήκατε με 3-2. Αυτό παίζει το ρόλο του στη βαθμολογία. Σαφώς, αν και σίγουρα θα θέλαμε το καθαρό 3-0 ή έστω το 3-1. Αλλά εντάξει, ότι προσπαθήσαμε σε αυτά τα δύο σετ για μένα είναι αρκετά σημαντικό. Και ότι καθ' όλη διάρκεια δεν το παρατήσαμε καθόλου το παιχνίδι. Δηλαδή προσπαθούσαμε συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Το παιχνίδι μόλις έχει ολοκληρωθεί. Ο Πανιώνιος δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Προηγήθηκε ένα 0 σετ. Βρέθηκε πίσω με 1-2. Ισοφάρισε στο τέταρτο σετ σε 2-2 και το παιχνίδι κρίθηκε στο tie break με 2-3 υπέρ της Παλίνης. Για το nstv.gr, Ανδρέας Λεκάκης.